Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Το Πάσχα για τους Έλληνες είναι μοναδικό, όπως και η Lux Free, το κορυφαίο προϊόν της χρονιάς. Καλό Πάσχα! Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή, 21η Απριλίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από το Αχαΐα. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στον κορυδαλό, ο δράστης του φρικτού εγκλήματος στην Κάτω Αχαΐα ζήτησε συγγνώμη στην απολογία του. Φόβη της αστυνομίας για βεντέτα. Στις 5 Μαΐου στην Πάτρα ο Πρωθυπουργός, στις 13 ο Νίκος Ανδρουλάκης, στις 16 ο Αλέξης Τσίπρας. Η ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χιλιάδες προσκυνητές στο Αίγιο για τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας Τρεπητής. Ψάχνουν τρεις γιατρούς για την υπερσυνταγογράφηση του φαρμάκου Ozempic και στην Πάτρα. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Το Πάσχα για τους Έλληνες είναι μοναδικό, όπως και η Lux Free, το κορυφαίο προϊόν της χρονιάς. Καλό Πάσχα! Στη φυλακή οδηγήθηκε ο δράστης του στιγερού εγκλήματος στην Κάτω Αχαΐα μετά την απολογία του, στην οποία ζήτησε συγγνώμη. Η αστυνομία φοβάται βεντέτα μετά και τα χθεσινά επεισόδια στο σπίτι του, με τη γυναίκα του να ζει πλέον εκτός Αχαΐας, όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς του. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 63χρονος που δολοφόνησε άνδρα στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Μετά την απολογία του αποφασίστηκε η προφυλακισή του. Όπως είπε στον ανακριτή, δεν είχε την πρόθεση να σκοτώσει. Τώρα συνειδητοποίησε τι έχει κάνει. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ο 63χρονος που σκότωσε τον άνδρα με 31 μαχαιριές. Τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας είχαν να κάνουν με τους φόβους για εκδίκηση από την πλευρά των συγγενών του θύματος, αφού επιβεβαιώθηκαν χθες. Όταν περίπου 150 άτομα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, πήγαν στο σπίτι του 63χρονου, καθομολογία ανδράστη, στην περιοχή Τσιγκάνικα, στην Κάτω Αχαΐα, και εξφενδόνησαν πέτρες και ξύλα. Η πιθανότητα βεντέτας παραμένει εντονή. Είχε ερωτική επαφή με τη σύζυγο του θύματος και ήταν κάτι που τον θόλωσε αυτό. Ναι. Αυτός ήταν ο λόγος του διαπληκτισμού. Και επειδή δεν δέχτηκε το θύμα να διακόψει τη σχέση του, γι' αυτό και εκείνη τη στιγμή θόλωσε και προέβη σε αυτή την πράξη. Και το διάστημα τι υποστήριξε, αρκετά χρόνια. Αρκετό καιρό. Στο σημείο που συναντήθηκαν, ήταν προκαθορισμένο ραντεβού. Όχι, τυχαία βρέθηκαν. Ο τρόπος συμπλοκής αλλά και οι 31 μαχαιριές που έφερε στο σώμα του το θύμα έδωσαν από την αρχή στους αστυνομικούς την εκτίμηση πως πρόκειται για έγκλημα πάθους. Πράγματι, ο δράστης είχε την υποψία πως το θύμα διατηρούσε σχέση με τη γυναίκα του. Έτσι, προκλήθηκε συμπλοκή με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να κυλιστούν στο έδαφος και ο δράστης, επίσης τσιγκάνος, να βγάλει μαχαίρι καταφέροντας τον 63. 31 μαχαιριές σχεδόν σε όλα τα σημεία του σώματός του. Μετά την πράξη του εξαφανίστηκε, αλλά οι αστυνομικοί τον εντόπισαν άμεσα, μέσω οπτικού υλικού από κάμερα. Στη συνέχεια, ο ίδιος ομολόγησε και υπέδειξε μάλιστα το σημείο στο οποίο είχε κρύψει το μαχαίρι. Όμιλοι από την Αθήνα και το εξωτερικό για να αλλάξουμε θεματολογία καλοβλέπουν, βολιδοσκοπούν διαγνωστικά κέντρα στην Πάτρα, διότι η ιδιωτική υγεία και η προοπτική οικονομικής ανάπτυξης εντός αυτών είναι πλέον ελκυστική.
Μεγάλα επιχειρηματικά deals καταγράφονται την τελευταία τριετία περισσότερο στη χώρα στον τομέα της υγείας, κάτι που αναμένεται να γίνει σύντομα ως φαίνεται και στην Πάτρα. Σε τοπικό επίπεδο, στο επίκεντρο, βρίσκεται η πρωτοβάθμια υγεία, ενώ σε πανελλαδικό η αρχή έχει γίνει με τη δευτεροβάθμια και τώρα οι όμιλοι επεκτείνονται και στον πρώτο βαθμό. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του νεολόγου, φαντ που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και όμιλος ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες επαφές με στελέχη δύο διαφορετικών ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, στην ατζέντα των συζητήσεων δεν βρίσκονται μόνο οι συνεργασίες, κάτι που σε μια ξεχωριστή περίπτωση έχει ήδη ξεκινήσει, αφού ο σχεδιασμός των μεγάλων εταιριών πάει αρκετά βήματα πιο κάτω. Δηλαδή, είσοδο στο μετοχικό σχήμα έως και την εξαγορά. Κατά τις ίδιες πηγές, επιπροσθέτως, ξεσκονίζονται από την Αθήνα ισολογισμοί και στοιχεία ιατρικών κέντρων, προκειμένου να υπάρχει πεντακάθαρη εικόνα για την οικονομική του συνθήκη, ούτως ώστε η πίεση να είναι ακόμη μεγαλύτερη στο ενδεχόμενο οικονομικών κενών ή χρεών. Η απόβαση και στην Πάτρα έχει να κάνει με την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξη της ιδιωτικής υγείας, από τη στιγμή μάλιστα που επιλέγεται από αρκετούς πολίτες σε καθημερινή βάση, ακόμη και από αυτούς που έχουν ασθενέστερη οικονομική δυνατότητα. Στελέχη του χώρου που γνωρίζουν πολύ καλά από οικονομικά και επενδύσεις σημειώνουν ότι ο συγκεκριμένος τομέας μπορεί να είναι βιώσιμος για χρόνια παρά τις δυσκολίες που πέρασε και περνά και έχει αναπτυξιακή και επενδυτική προοπτική. Τα παραπάνω προφανώς είναι συνυφασμένα με τις αξιόλογες παρεχόμενες υπηρεσίες από τα διαγνωστικά κέντρα και σε τοπικό επίπεδο, γεγονός που εμπνέει ασφάλεια για το άμεσο τουλάχιστον μέλλον στους επενδυτές, όπως και με την καταγγελόμενη από συνδικαλιστές και κόμματα υποβάθμιση του ΕΣΥ, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν υιοθετούν τα κυβερνητικά στελέχη. Το αντίθετο μάλιστα, στηρίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι πληροφορίες του νεολόγου αναφέρουν ότι στη μία τουλάχιστον από τις δύο περιπτώσεις που αφορούν την αχαϊκή πρωτεύουσα, βρισκόμαστε αρκετά κοντά σε ενδεχόμενη συμφωνία εισόδου του επιχειρηματικού ομίλου στο διαγνωστικό κέντρο, γεγονός που θα σημάνει αφενός την επιπλέον στήριξή του, με στόχο τη μακροπρόθεσμη παρουσία του στα τεκτενόμενα και αφετέρου την επέκτασή του σε κτηριακό επίπεδο, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και νέο προσωπικό. Προσφάτως, μάλιστα, έλαβε χώρα στην Πάτρα συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών σε θερμό κλίμα, χωρίς όμως ακόμη να έχει κλειδώσει κάτι συγκεκριμένο. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί πως η συντριπτική πλειοψηφία των διαγνωστικών κέντρων στην Πάτρα είναι οικονομικά, έστω και οριακά, βιώσιμη, με ισχυρό brand name, έχοντας αρνηθεί συνεργασίες σε αντίστοιχες προτάσεις, χωρίς ωστόσο να σημαίνει πως όλοι θα αρνούνταν διαροπάλου συνένωση δυνάμεων υπό μια ελκυστική προσφορά και πολύ περισσότερο όταν συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από την αργοπορία πληρωμών από τον ΕΟΠΗ. Η κατάσταση καλυτέρευσε δε στα χρόνια του κορονοϊού και ως επιτοπλίστων από τα διαγνωστικά τεστ, όμως παραμένει για αρκετούς ιδιοκτήτες και μετόχους βεβαρημένη. Εάν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα δούμε ότι η απόβαση των funds του εξωτερικού στα ελληνικά ιδιωτικά θεραπευτήρια ήταν αναμενόμενη, όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες τα τελευταία χρόνια. Η ιδιωτική αλλά και η δημόσια υγεία έχουν περάσει διαπυρός και σιδήρου επί κρίσης, με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς για την περίθαλψη, τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις και χρεοκοπίες ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και μέτρα όπως το rebate και το clawback να πλήττουν τον κλάδο. Μάλιστα, τις 45 έφτασαν οι ιδιωτικές κλινικές σε όλη τη χώρα που αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους από το 2008 έως σήμερα, σε σύνολο 160 περίπου κλινών που λειτουργούν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ψυχιατρικών και των μευτικών. Τη δράση τριών γιατρών εξετάζουν οι αρχές για υπερσυνταγογράφηση του φαρμάκου Ozempic, το οποίο χορηγείται για τον διαβήτη, όμως χρησιμοποιείται από κάποιους για τη μείωση του πάχους. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η αχαϊκή πρωτεύουσα. Ανησυχία προκαλεί στους ειδικούς το πάρτι που γίνεται στην αχαϊκή πρωτεύουσα με τη συνταγογράφηση του γνωστού σκευάσματος Ozempic, το οποίο βγήκε στην αγορά και της Δυτικής Ελλάδας για όσους πάσχουν από ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2. Η διαπίστωση αυτή ήταν που έφερε στο μικροσκόπιο των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών γιατρούς και φαρμακοποιούς της Πάτρας. Οι λόγοι πίσω από την αυξημένη ζήτηση του εν λόγω σκευάσματος δεν είναι άλλοι από την αποκάλυψη ότι οδηγεί σε σημαντική απώλεια βάρους, κάτι το οποίο έκανε πολλούς να ξεχάσουν τον πραγματικό θεραπευτικό του ρόλο. Μεγάλος αριθμός γυναικών και αντρών από την αχαΐα, οι οποίοι για λόγους εμφάνισης επιθυμούν να χάσουν βάρος, κατέφυγαν στην αναζήτηση τρόπων εξασφάλισης του σκευάσματος ακόμα και μέσα από παράνομη συνταγογράφηση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία φαινομένων έλλειψης για όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η προμήθεια χωρίς συνταγή ανέρχεται στο απαγορευτικό ποσό των 111 ευρώ και 23 λεπτών ανασυσκευασία. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του νεολόγου των πατρών, στην Πάτρα το μεγαλύτερο αριθμό συνταγών για το συγκεκριμένο σκεύασμα έχουν τρεις παθολόγοι με ειδικότητα διαβητολόγου.
Από κόσκινο περνούν επίσης και γιατρούς, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών με ειδικότητα ενδοκρινολόγου, διαβητολόγου, καθώς και συγκεκριμένο αριθμό παθολόγων για τους οποίους υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι τελευταία συνταγογραφούν χωρίς φραγμό. Στα φαρμακεία της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, από την ίδια εταιρεία που παράγει το Ozempic, κυκλοφορεί ειδικό σκεύασμα για αδυνάτισμα, το οποίο η δραστική ουσία προκαλεί μείωση της όρεξης και συνεπώς αδυνάτισμα, με τη διαφορά όμως ότι κοστίζει την τριπλάσια τιμή από το συνταγογραφούμενο, ανερχόμενο στα 246 ευρώ και 83 λεπτά. Την Βικτωρία Δαράτου καλησπέριζω εθής αμέσως, με την οποία θα μιλήσουμε για την συνέντευξη που παραχώρησε ο Αναστάσιος Κανελόπουλος, τον νεολόγο των Πατρών, και προαναγγέλει νέα μετάλλαξη στην ουσία. Ακριβώς, Αλέξανδρε. Είναι μια συνέντευξη λοιπόν στον νεολόγο, η οποία δόθηκε σε σένα. Μίλησες με τον άνθρωπο αυτό. Μιλάμε για τον κύριο Αναστάσιο Κανελόπουλο από την Κέρτεζη των Καλαβρίτων. Είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά χαρακτηρίστηκε με τη λέξη αχυράνθρωπος, καθώς έκανε σύμπραξη με το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη φυλακή και δεν μπορεί να συμμετέχει στις εκλογές. Ο κύριος Κανελόπουλος λοιπόν έδωσε απαντήσεις στις ερωτήσεις σου, οι οποίες ήταν πολύ στοχευμένες σε σχέση με το πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος καλαβριτινός αρχικά να συμπράττει με τον κύριο Κασιδιάρη, που είναι μέσα στη φυλακή, για εγκληματική οργάνωση. Ο ίδιος λοιπόν λέει στην πρώτη ερώτηση που έχει να κάνει με το εν αναμονή της απόφασης του Αρείου Πάγου για το αν τελικά το κόμμα Έλληνες, όπως το ονόμασαν, θα συμμετέχει στις εκλογές, απαντά ότι η απάντησή μου είναι ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου θα είναι θετική για το κόμμα μας. Οι νομικοί ισχυρισμοί είναι συνταγματικοί ισχυρισμοί και δεν μπορούν να καταρριφθούν. Εάν είναι αρνητικοί, θα ομιλούμε περί δικαστικής αυθαιρεσίας, θα πρόκειται για συνειδητή παραβίαση του συντάγματος, αναφέρει χαρακτηριστικά. Λέει όμως ότι θα είναι ανυποχώρητος αγώνας για την αποκατάσταση των ελεύθερων δεσμών. Το εάν, γιατί ο ίδιος έχει φτιάξει ένα κόμμα πριν από αρκετά χρόνια, το οποίο έμεινε στα χαρτιά γιατί κανείς μας δεν το ήξερε, δεν το έμαθε ποτέ. Ίσως λέει εξελιχθεί σε μια ευρύτερη δημοκρατική εθνική παράταξη. Άρα δεν ξέρω βέβαια αν μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον κύριο Κανελόπουλο και αν το εθνική παράταξη μπορεί να σημαίνει ό,τι έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Πάντως λέει και στενάζει λέγοντας ανήκω στο δημοκρατικό χώρο. Δεν έπεισε. Λέει όμως ελευθερία, νόμος, τάξη, εργασία, έθνος, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, ήθη και αξίες είναι τα ζητούμενά του. Όπως είπε επίσης, δεν είναι πλασμένος να είναι αχυράνθρωπος ουδενός. Η επόμενη ερώτηση που του έγινε είναι ποια η άποψη για την κατεύθυνση της χώρας, τι θα θέλαμε να αλλάξει και πώς. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι βαριά άρρωστη, δεν είναι κανονικό κράτος, όλες οι λειτουργίες του κράτους έχουν καταρρεύσει, όλοι οι θεσμοί βρίσκονται σε αποσύνθεση. Η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα της ολέθριας πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη. Η ανεργία είναι στα ύψη και πλήττει κυρίως τους νέους. Η εγκληματικότητα έχει προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Για την κατάσταση στην παιδεία πρέπει να θρηνούμε. Το έθνος πρέπει να αφυπνιστεί, λέει, και ο λαός δια της δημοκρατικής διαδικασίας πρέπει να αντιδράσει. Τα παλαιά κόμματα πρέπει να εξαφανιστούν από την πολιτική σκηνή. Τώρα, η είδηση, όπως προείπες, είναι η μετάλλαξη αυτή. Δηλαδή, εάν ο Άριος Πάγος δεν επιτρέψει στη σύμπραξη αυτή με τον ακροδεξιό ναζί Ηλία Κασιδιάρη να είναι υποψήφι. Υποψήφι, δεν ξέρουμε αν θα μπει στη Βουλή. Το πιθανότερο βάσει δημοσκοπήσεων είναι ότι δυστυχώς μπαίνει. Στις δεύτερες εκλογές, και αφού δεν προλαβαίνει δικαιοσύνη να αποφανθεί πάλι κατά της καθόδου, θα είναι παρόντες. Άρα στην ουσία. Τους δίνεται το δικαίωμα, να είναι υποψήφιοι. Οι ακροδεξιοί θα είναι υπό τη σκέπη του κυρίου Κανελόπουλου. Και τον ρώτησα σε κάποια στιγμή, εάν, επειδή μιλήσαμε και στο τηλέφωνο, εάν προσπαθεί μέσω του κυρίου Κανελόπουλου ο κύριος Κασιδιάρης να είναι στην ουσία ένα πλυντήριο της ναζιστικής οργάνωσης. Ναι, γιατί τελείως μιλάμε και για έναν εισαγγελέα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια, ανώτατο. Πολιτικά, ηθικά, θεσμικά, να είναι μια κολυμβήθρα, για παράδειγμα, και μου λέει ότι αχυράνθρωπος δεν είμαι κανενός, ούτε μπροστινός δεν είμαι κανένας. Τώρα, το κατά πόσο πει δεν το ξέρω, λέω ότι λέει. Πάντως, μιλάμε για μια στην ουσία μετάλλαξη, άρα οι χρυσαυγίτες του Ηλία Κασιδιάρη θα μπουν κάτω από την σκέπη του Καλαβρετινού. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, Αλέξανδρο, ότι η οικογένειά του έχει βγάλει ανακοίνωση και λέει ότι δεν είναι μαζί του. Βέβαια. Και ο κ. Θανάσης Κανελόπουλος, ο αδερφός του, είναι και το μεάρχης στο Πασό Κίνημα Αλλαγής. Η οικογένειά του δηλαδή έχει δημοκρατικές καταβολές. Προέρχεται από τον κεντροαριστερό χώρο, πράγμα
που και ο ίδιος υιοθετεί και λέει ότι προέρχεται από το δημοκρατικό χώρο. Τέλος πάντων, και τον ρωτώ σε κάποια στιγμή πώς είναι δυνατόν ένας Καλαβριτινός, που τα Καλάβρητα έχουν μαρτυρήσει από τους Ναζί, να κατεβαίνει. Δεν το απάντησε αυτό, λέει ωστόσο. Το απάντησε ο Δήμαρχος Καλαβρίτων όταν είπε ότι δεν είναι πια εδώ ο χώρος για εκείνο. Δεν είναι τώρα ώρα να τα κοιτάμε αυτά στην ουσία, λέει. Απλά να αλλάξει συνθήκη στην χώρα αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, τα καταγράφουμε. Θέλαμε να δούμε πώς σκέφτεται ο κ. Σκανδελόπουλος, γιατί ένας δημοκρατικός, όπως λέει, άνθρωπος πήγε με το μόρφωμα αυτό. Και τι σκέφτεται για την επόμενη μέρα, διότι αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή της πολιτικής επικαιρότητας και το ζήτημα αυτό, πέρα από τον κύριο Γεργούλη, δεν τα κάνει. Είναι μια αντισυστημική ψήφος που για πολλούς θα έχει δυστυχώς δυναμική. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Βικτωρία, σε ευχαριστώ. Στις 5 Μαΐου θα βρεθεί στην Πάτρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 13 του ίδιου μήνα ο Νίκος Ανδρουλάκης, στις 16 ο Αλέξης Τσίπρας. Το δίλημα που θα θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αχαΐα θα είναι δυναμικός νομός ή ύφεση. Στο μεταξύ, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, παρουσιάζεται και η ατζέντα του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην Πάτρα η Νέα Δημοκρατία, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, γεγονός που πιστοποιείται από την ευρεία κινητικότητα τόσο των τοπικών στελεχών όσο και των ηγεσιών τους. Πέραν των νέων αφήξεων των προέδρων του στον ομό και των όσων θα πούν από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα με την έναρξη της επίσημης προεκλογικής περίοδου, θα φουντώσει και η επιχείρηση σύγκρισης διακυβερνήσεων ως προς την τοπική αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά το δίπολο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, σε μια σειρά θεμάτων, όπως μεταξύ άλλων η ανεργία, οι υποδομές, το πανεπιστήμιο και ο αγροτικός τομέας. Σημειώνουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί την Πάτρα την Παρασκευή 5 Μαΐου, ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο 13 Μαΐου και ο Άλεξ Τσίπρας την Τρίτη 16 Μαΐου. Όλοι θα συναντηθούν με πολίτες, κομματικά στελέχη, τοπικούς και παραγωγικούς φορείς, ενώ θα πραγματοποιήσουν και ομιλίες το απόγευμα της ημέρας που θα έρθουν στην Πάτρα. Από το κυβερνητικό στρατόπεδο υποστηρίζεται πως άλλοτε η Αχαΐα αποτελούσε μικρογραφία της χώρας ύφεση, ενώ σήμερα καταγράφεται αναστροφή πορείας με πολλαπλούς στόχους και πάνω από 80 έργα. Έργα με όραμα σύγχρονης και δυναμικής Πάτρας που την αναβαθμίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Σύμφωνα με πληροφορίες του Λόγου των Πάτρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εστιάσει από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα στην εν λόγω δυναμική σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, η οποία επετεύχθη βάσει συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού σε πανελλαδικό επίπεδο με τη βοήθεια και του ψηφιακού μετασχηματισμού ικανών και αποτελεσματικών στελεχών και σε αγαστή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ως εκ τούτου, ενδεικτικά αναμένεται να αναφερθεί στη δημιουργία πόλων νέων θέσεων εργασίας, αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η ανεργία στην περιοχή έχει υποχωρήσει κατά 10 περίπου μονάδες σε σύγκριση με το 2019, όπως σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Στη γρήγορη απονομή των συντάξεων με την Αχαΐα να κάνει ρεκόρ, μιας και απομένουν μόλις 1.400 αιτήματα κύρια συνταξιοδότηση σε εκκρεμότητα, ενώ το 2019 ο αριθμός ήταν εξαπλάσιος. Στην ολοκλήρωση της Πάτρων Πύργου το 2025, στην άφιξη του τρένου στην Πάτρα και στο λιμάνι της, στη μετεξέλιξη του λιμανιού της Πάτρας σε σύγχρονο διαμετακομιστικό κέντρο για είσοδο υγροποιημένου αερίου. Ψηλά στην πρωθυπουργική ατζέντα θα βρίσκονται η ανάπλαση του Λαδόπουλου, η ανάπλαση και ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγιάς, η ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων και η αναβάθμιση του παιδιατρικού νοσοκομείου, ο εξορθολογισμός του πανεπιστημιακού χάρτη στη Δυτική Ελλάδα, η ανακαίνιση των φοιτητικών εστίων και η ανάταξη του τεχνολογικού και ερευνητικού εξοπλισμού, η ανάπλαση της παραλιακής από το Ρίο έως τον Άγιο Βασίλειο, η άρδρευση της Δικής Αχαΐας από τον Πηνιό, η ίδρυυση της ενότητας Λερισσού από το φράγμα του Πύρου, η κατασκευή της παράκαμψης του φράγματος για την ίδρυυση του Ερημάνθου και η αξιοποίηση της παραλίμνιας περιοχής. Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Νεολόγου των Πάτρων, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει πως η χώρα είναι ήδη μια άλλη χώρα και η Αχαΐα μπήκε ήδη σε μια τροχιά προόδου. Οπότε οι πολίτες θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν μπροστά, αλλάζοντας παθογένειες του κράτους και εξυγχρονίζοντας το περισσότερο, ή αν θα γυρίσουν πίσω. Δυναμική Αχαΐα ή επιστροφή στην ύφεση. Αυτά τα διλήμματα θα θέσει από την Πάτρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τους ψηφοφόρους να επιλέξουν στις εκλογές της 21 Μαΐου.
Κάτι ασυνήθιστο σημειώθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Οι επικεφαλείς των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και, του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, κάλεσαν από κοινού, μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Κουνάβη, τους δημοσιογράφους σε φιλική συζήτηση με κρασί και μεζέ, όπως βλέπετε στα σχετικά πλάνα. Ήθελαν να δείξουν, όπως είπαν, πως σε προσωπικό επίπεδο δεν τους χωρίζει κάτι και πως θα πρέπει να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ των κομμάτων έως την ημέρα των εκλογών για την Αχαΐα και την χώρα. Στο μεταξύ, μίλησαν και οι τρεις στην Κάμερα, και ο κύριος Κουνάβης από τη Νέα Δημοκρατία, και ο κύριος Σιδηρόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Μύραλης από το ΠΑΣΟΚ. Ας δούμε, ας ακούσουμε τα όσα είπαν. Λοιπόν, είμαστε μπροστά, πάμε για εκλογές. Έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα, βλέπουμε σήμερα εδώ. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Ναι, όπως σωστά είπατε, εδώ και κάποιες μέρες πήρα αυτή την πρωτοβουλία να επικοινωνήσω με τους συναδέλφους μου στα υπόλοιπα κόμματα, το συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐα τον Μιχάλη τον Σιδηρόπουλο, το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ τον Νίκο τον Μύραλη, αλλά απευθύνθηκα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από εκεί βέβαια δεν είχα κάποια απάντηση και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ και με τον Μιχάλη και με τον Νίκο να συζητήσουμε σε ένα πολιτισμένο κλίμα, να δώσουμε ένα πολιτικό πολιτισμό στην κοινωνία, αυτό που πιστεύω ότι έχει ανάγκη. Δεν έχουμε να χωρίσουμε σαν άνθρωποι πράγματα. Έχουμε ο καθένας την ιδεολογική του ταυτότητα, έχουμε τις θέσεις μας, έχουμε τις απόψεις μας. Πάνω σε αυτές θα βαθίσουμε κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά όμως θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι συνεννοούμαστε, ανταλλάσσουμε απόψεις, μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να μιλήσουμε και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί τουλάχιστον και με το ΣΥΡΙΖΑ τα εκλογικά μας κέντρα είναι πολύ κοντά και θέλουμε να δώσουμε στην κοινωνία ότι είμαστε άνθρωποι, δημοκράτες και έτσι θα βαδίσουμε και έτσι θα πάμε μέχρι την τελευταία μέρα των εκλογών. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Μιχάλη και τον Νίκο που αποδέχτηκαν την πρότασή μου και είμαστε σήμερα σε αυτό το εγκάρδιο κλίμα. Δεν είναι κανένα μήνυμα για μετά τις εκλογές, είναι μήνυμα για την προεκλογική περίοδο να δείξουμε ένα πολιτικό πολιτισμό που έχει ανάγκη τουλάχιστον η Πάτρα. Δεν είχα ανάγκη να πάρω κάποια έγκριση, αυτό είναι μια προσωπική μου πρωτοβουλία και θεωρώ ότι είναι μια πρωτοβουλία που δεν έγκυται κάποια έγκριση, είναι ανθρώπινη, είναι μέσα στα πλαίσια, σας λέω και πάλι, του πολιτικού πολιτισμού, όπως η Νέα Δημοκρατία την επιζητεί συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια. Δεν σας κρύβω ότι μας παραξένεψε λίγο η πρωτοβουλία που πήρε ο φίλος ο Αντώνης ο Κουνάβης, ο πρόεδρος της τοπικής ΔΕΠ, αλλά την αποδέχτηκα γιατί θεωρώ ότι πρέπει να δείξουμε στην αχαϊκή κοινωνία, στην τοπική κοινωνία, ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε στον προεκλογικό αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει, θα είναι ένας σκληρός προεκλογικός αγώνας, αλλά θέλουμε αντιπαράθεση αυτή και οποιαδήποτε αντιπαράθεση και σύγκρουση να μείνει στο πεδίο το ιδεολογικό, να μείνει στο πεδίο των εναλλακτικών προοπτικών για τη χώρα και σε ένα προγραμματικό πλαίσιο διαλόγου, δηλαδή να γίνει ένας προγραμματικός διάλογος. Θεωρούμε ότι αυτό ζητάει και η κοινωνία. Ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή περιμένει να ακούσει από τους διεκδικητές της εξουσίας και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα προτάσεις για την επόμενη μέρα στη χώρα. Οπότε αποδέχτηκα αυτή την πρόταση. Βρίσκομαι εδώ μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, τον Αντώνη τον Κουνάβη, και τον γενικό και τον γραμματέα της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον Νίκο τον Μύραλη, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να δείξουμε, πόσο μάλλον που τα εκλογικά κέντρα και το δικό μας και της Νέας Δημοκρατίας έτυχε να βρίσκονται κοντά, ότι θα έχουμε έναν κόσμιο προεκλογικό αγώνα με πολιτικό πολιτισμό, που άλλωστε είναι κάτι που χαρακτηρίζει και τον πολιτικό μας χώρο. Αν μη τι άλλο, και ευχαριστούμε τον φίλο τον Αντώνη Κουνάδη που πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Ανταποκριθήκαμε και εμείς στο κάλεσμά του, γιατί πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα στον κόσμο. Ποιο είναι αυτό? Ότι στις εθνικές εκλογές έχουμε πολιτικές διαφορές. Και αυτές οι πολιτικές διαφορές μας επιτρέπουν να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, να κουβεντιάζουμε, να συζητάμε, να συμφωνούμε είτε να διαφωνούμε, αλλά πάντα με ένα επίπεδο που δείχνουμε και το καλό παράδειγμα προς τον κόσμο. Δεν έχουμε προσωπικές διαφορές, έχουμε πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές και μπορούμε και να τις συνθέσουμε, αλλά να περάσουμε και ένα μήνυμα προς τον κόσμο ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι το παν, είναι μια αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης, αλλά σίγουρα πάμε όλοι με ενωτικό κλίμα και κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο ότι ό,τι και αν αποφασίσει να ψηφίσει, να πάει στις κάλπες 21 Μαΐου και να μην απέχει. Γιατί δεν γίνεται να αποφασίσουν για εμάς χωρίς εμάς. Θα συνεχίσουμε με την πολιτική μας συζήτηση, την πολιτική επικαιρότητα. Θα καλησπερίσω την καθηγήτρια ιατρικής, υποψήφια βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στην Αχαΐα, Κατερίνα Σολόμου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Χρόνια πολλά. Δεν τα έχουμε ξαναπεί στον αέρα. Κύριε Σολομού, είμαστε λίγο πριν την επίσημη προεκλογική περίοδο. Και αυτή τη στιγμή την πολιτική ζωή του τόπου την βασανίζουν πολλά. Τελευταία
η εξέλιξη με τον κύριο Γεωργούλη. Πώς χαρακτηρίζετε, μάλλον πώς σχολιάζετε την όλη υπόθεση? Μαθαίνω πως έρχονται και άλλες καταγγελίες, μένει να το δούμε επισήμως και ως πολιτικός και ως γυναίκα. Καταρχήν ως πολιτικός, ως Ελληνίδα και ως γυναίκα, αισθάνομαι πραγματικά πολύ άσχημα και εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου. Καταρχήν το ζήτημα δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι ποινικό αδίκημα και στο Βέλγιο, κύριε Κογκόλη, για να ζητηθεί άρση ενός βουλευτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί προδικαστική μυστική διαδικασία. Είναι λάθος να πιστεύει ο κόσμος ότι όλο αυτό το σκηνικό βγήκε στην επιφάνεια για προεκλογικούς λόγους. Πραγματικά το γεγονός αυτό από το 2020 ξεκίνησε μετά από τις καταγγελίες του θύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς το γνώριζε. Πρώτον. Δεύτερον, αισθάνομαι ντροπή ως γυναίκα. Γιατί θεωρώ ότι ένα άτομο για να φτάσει στο σημείο να καταγγείλει ένα τέτοιο γεγονός απαιτεί μεγάλο σθένος, μεγάλη ψυχική δύναμη. Και αυτή τη στιγμή η γυναίκα αυτή ακολούθησε όλη την διαδικασία, την τυπική, την θεσμική, προσέφυγε στις Βελγικές Αρχές, προσέφυγε στο Ευρωκοινοβούλιο, χωρίς, δεν γνωρίζαμε τίποτα και βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ανακοίνωσε το όνομά της. Αυτό είναι ενάντια στα προσωπικά δεδομένα, δείχνει έλλειψη σεβασμού και πραγματικά θα έπρεπε να είναι όλοι. Σε τέτοια θέματα θα πρέπει να υπάρχει μυστικότητα. Στελέχη του κόμματός σας και της Νέας Δημοκρατίας να επιτίθεστε στον ΣΥΡΙΖΑ, να ψήγετε το ΣΥΡΙΖΑ, διότι λέτε πως ήξερε, πως γνώριζε ο ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα από το 2022, για παράδειγμα. Βεβαίως και το ήξεραν νωρίτερα. Έτσι και πέρυσι είχαν ρωτήσει συνάδελφο του κυρίου Γεωργούλη στο Ευρωκοινοβούλιο, εάν γνωρίζει τίποτα. Και γι' αυτό και επειδή ο κύριος Γεωργούλης ήξερε ότι θα έβγαινε στην επιφάνεια όλη αυτή η ιστορία και θα ζητεί το άρση της ασυλίας του, γι' αυτό βγήκε και παρατήθηκε και καλά για να μην κάνει κακό στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι άλλο, κύριε Κογκόλη, ότι συνεχίζει να υπάρχει έμφυλη βία. Έτσι, σε όλο της το μεγαλείο, τα κρούσματα έχουν αυξηθεί μετά την πανδημία και πραγματικά πρέπει να δούμε τι δομές μπορούν να δημιουργηθούν στην κοινωνία, να ενισχυθούν οι υπάρχουσες δομές μάλλον, προκειμένου να μπορεί το θύμα, παιδί, άντρας, γυναίκα, να προσφεύγουν σε περίπτωση που βρίσκονται σε δυσκολία, αλλά και πώς η πολιτεία θα μπορέσει μέσα από τις δομές της να προστατεύσει τα θύματα. Δεν αλλά πρέπει και να κάτι μάθουμε άλλο, να μιλάμε. Ναι, να μιλάτε. Μίλησε η κυρία Χρονοπούλου. Πήγε θεσμικά στις αρχές, πήγε στη δικαιοσύνη, είχε τα απαραίτητα έγγραφα. Τώρα όμως έχει γίνει βορρά και από πολιτικής απόψεως και ντροπή. Από κοινωνικής. Δηλαδή τα κόμματα ελαίου εκλογών αυτή τη στιγμή. Είναι ντροπή αυτό, κύριε Κογκόλη. Καταβαραθρώνει την προσωπικότητά της. Κανένα κόμμα, το τονίζω, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τέτοια θέματα. Αυτά είναι πάρα πολύ λεπτά, ευαίσθητα ζητήματα και αυτή η γυναίκα για να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να χρησιμοποιήσει κάθε θεσμικό μέσο, τήρησε μια μυστικότητα και εμείς δεν σεβαστήκαμε. Άρα σε κάποια θέματα δεν χρειάζονται μικροκομματικές, μικροπολιτικές αναταράξεις και θα σκέφτεται όμως η οποιαδήποτε γυναίκα ή ο άντρας, γιατί και οι άντρες έχουν υποστεί βία. Τώρα, όλοι να πάω να το καταγγείλω, βρήκα το στένο στο κατήγγυλα, από εκεί και πέρα όμως έχει μάθει όλη η Ελλάδα ποια είμαι εγώ και τι έκανα. Είναι και δεν ξέρω τι άλλο θα μαδευτεί. Δεν είναι αντιπαράδειγμα αυτό? Βεβαίως και είναι αντιπαράδειγμα. Κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει δεν θα μιλήσει. Γιατί και το θύμα αλλά και όλη η οικογένειά του υφίστανται μετά. Και κάποιοι δεν έχουν κάνει και τι λένε, δηλαδή γιατί δεν πρόβλημα. Μίλαγε το και μετά είναι νωρίτερα. Και τα social media, κύριε Κογκόλη, που κάθεται ο καθένας από εμάς και μπορεί να γράψει το οτιδήποτε. Έτσι, να βρίσκεται όλο σε δυσάρεστη θέση, αλλά όλοι γνωρίζουμε τα πάντα και όλοι κρίνουμε και κατακρίνουμε. Λοιπόν, πριν μιλήσαμε για τον κύριο Κανελόπουλο, τον Αναστάσιο Κανελόπουλο, ο οποίος λέει προέρχεται από το δημοκρατικό χώρο, βέβαια δεν ξέρω, τώρα έχει μεταλλαχθεί σε ακροδεξιό ή με το ναζιστικό μόρφωμα του κύριου Κασιδιάρη, ότι στις δεύτερες εκλογές μπορεί να είναι παρόν, διότι δεν προλαβαίνει πάλι δικαιοσύνη μέσω της κυβέρνησης μέσα σε λίγες ημέρες να του ακυρώσει την κάθοδο, να μην τον επιτρέψει την κάθοδο. Δεν ξέρω, φοβάστε το μόρφωμα αυτό? Φοβάστε την ακροδεξιά στην Ελλάδα? Τι φοβάμαι? Τι φοβάμαι γιατί αυτή τη στιγμή η εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι στους πολιτικούς και τα πολιτικά συστήματα, ιδιαίτερα
μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αλλά και με όλη αυτή, με όλες τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν στη χώρα, τα πολλά προβλήματα που έχουν ανακύψει μετά την υγειονομική, οικονομική κρίση και την ενεργειακή κρίση, φοβάμαι ότι θα υπάρξει αντίδραση από τον κόσμο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να λειτουργήσει με γνώμονα τη λογική. Δεν είναι δυνατόν μέσα στη Βουλή να μπουν ναζιστικές εγκληματικές mm-hmm. οργανώσεις. Οργανώσεις εγκληματικές που ενδύονται πολιτικό μανδύα. Έχουμε βέβαια, πάρα ο λαός πολλά αποφασίζει. Προβλήματα. Ο λαός αποφασίζει. Απλά ο λαός πρέπει να σκεφτεί και αυτή τη στιγμή ο θυμός, κύριε Κογκόλη, είναι κακός σύμμαχος. Θα πρέπει κάποιος και μιλάμε να διαβάσει για μια αντιστημική ψήφο η οποία δεν είναι ούτε μπλε, ούτε κίτρινη, ούτε πράσινη. Είναι πολλά χρώματα. Ναι, είναι αντίδραση. Φοβάμαι ότι θα υπάρξει άνοδος. Μακάρι, μακάρι, μακάρι ο κόσμος να σκεφτεί λογικά και να μην δώσει δύναμη σε εγκληματικές ναζιστικές οργανώσεις. Και νομίζω ότι πέραν των άλλων η συμμετοχή είναι ένα από τα διακυβεύματα των εκλογών. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Και ειδικά των νέων ανθρώπων. Βέβαια. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί νέοι, η πλειοψηφία δεν θα πάνε να ψηφίσουν, έτσι. Αλλά θα πρέπει να διαβάσουν τα προγράμματα του κάθε κόμματος και να δουν τι θα μπορούσε, ποια λύση, ποιο πρόγραμμα θα μπορούσε να τους αντιπροσωπεύει, με ποιο πρόγραμμα θα μπορούσαν να δοθούν ουσιαστικές, ρεαλιστικές λύσεις στον τόπο. Πώς πάτε εσείς τώρα το ΠΑΣΟΚ? Θεωρώ ότι πάμε καλά. Είναι το κλίμα? Το κλίμα είναι θετικό. Όλο και περισσότερος κόσμος επιστρέφει. Δεν συσπηρώνονται τα δύο μεγαλύτερα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, έτσι γίνεται πολιτικό σάντουιτς, ας πούμε, θα πει η έκφραση. Πολιτικό σάντουιτς. Εμείς, κοιτάξτε, θέλουμε μόνο με γνώμονα το πρόγραμμά μας. Ναι. Δεν θέλουμε καμία λαϊκίστικη πολιτική, ούτε κραυγές, ούτε τίποτα. Θέλουμε με γνώμονα το πρόγραμμά μας που περιέχει ρεαλιστικές λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Να δώσουμε μια λύση σαν προοδευτικός χώρος. Θεωρούμε ότι είμαστε το κόμμα που άλλαξε την Ελλάδα. Είχε πάντα σαν γνώμονα την πρόοδο, την ευημερία των πολιτών. Ήταν κοντά στον πολίτη. Έδωσε πάρα πολλά σε αυτό το κράτος. Κάναμε λάθη, παραδεχόμαστε. Πληρώσαμε παραπάνω από αυτό που μας αναλογούσε. Όμως θεωρώ ότι όλο και περισσότερα στελέχη μας ακούνε το πρόγραμμά μας και ξαναγυρνούν στο σπίτι τους. Εφικτός ο στόχος του διψήφιου ποσοστού και των δύο εδρών στην Αχαΐα? Και του διψήφιου ποσοστού και των δύο εδρών. Το πιστεύετε πραγματικά αυτό? Βεβαίως και το πιστεύω. Το βλέπετε στις περιοδίες που κάνατε? Έχω γυρίσει το 90% περίπου του νομού. Ο κόσμος επιστρέφει. Αλλά ξέρετε, κύριε Κογκόλη, θέλει ο κόσμος να νιώσει ότι ο πολιτικός είναι ειλικρινής. Ότι δεν θα τον ξεχάσει, ότι μπορεί να δώσει κάποιες ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά του. Βεβαίως, εμείς όλοι οι συνυποψήφοι μου προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να αναδείξουμε το ΠΑΣΟΚ ως κυρίαρχη δύναμη και πάλι στον ομό. Θέλουμε σε όλη την Ελλάδα να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και γι' αυτό και ζητάμε την ψήφιση, μάλλον την στήριξη από τον κόσμο. Μπορούμε να φέρουμε την Ελλάδα και τα παιδιά μας με ένα καλύτερο αύριο. Εσείς πώς πάτε, το κλίμα για το πρόσωπό σας? Δεν μπορώ να λέω για μένα, είναι λεπτή η θέση μου. Κάνω το παν για το κόμμα μου αυτή τη στιγμή. Περιοδεύω σε όλο τον ομό και αναλύω τις θέσεις του κόμματός μου. Το ΠΑΣΟΚ εδώ στην Αχαΐα έχει και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πέραν το ότι κρατάει δυνάμεις προφανώς. Τη μία έδρα μέχρι πρότινος την κατήχε, ακόμα την κατέχει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός. Οπότε προφανώς δεν είναι εύκολος στόχος οι δύο έδρες. Είναι εφικτός, είναι ρεαλιστικός. Είναι ρεαλιστικός. Εάν πάμε να ψηφίσουμε όλα τα στελέχη που πιστεύουμε στο ΠΑΣΟΚ και υπάρχουν πάρα πολλοί. Τρέχετε οι 11 ίσως χωρίς να είστε σίγουροι ότι θα εκλεγείτε. Και λέω ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι και ρομαντικός κατά μία έννοια. Είναι ρομαντικός. Ναι. Κάνουμε όμως μια προσπάθεια πρώτα απ' όλα για τον τόπο μας, για το κόμμα μας και μετά για τους εαυτούς μας. Πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Πρέπει να δώσουμε το στίγμα του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να αναλύσουμε τις θέσεις μας. Να αναζωογονήσουμε την ελπίδα και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Είχα έτσι, ένα σχόλιο σήμερα στον λόγο των πατρών για τις γυναίκες που διεκδικούν την πρωτιά στην Αχαΐα στα κόμματα. Δηλαδή η κυρία Αλεξοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία, εσείς από το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αναγνωστοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός έγραψαν ο Ανδρέας από το ΣΥΡΙΖΑ, εννοούσα τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, και ο Ανδρέας ο Κατσανιώτης από τη Νέα Δημοκρατία.
κάτι αλλάξουν. Εσάς δεν ξέρω αν μπορεί να σας κονίσει τίποτα. Η κάλπη είναι άδεια μέχρι την Κυριακή. Κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει πώς θα πάει. Ο κάθε είναι άδεια. Έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε όλοι. Δεν υπάρχει Ανδρέας. Όμως προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο. Για το κόμμα μας, για τη χώρα μας. Χαριτολογώντας το είπα. Μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Σολομού. Να είστε καλά. Να συνεχίσουμε κύριε Σεκύρη Πρωτού, καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μας με το επόμενο θέμα μας που δεν είναι άλλο από το Αίγιο και την κοσμοσυρωή για το προσκύνημα στην Παναγία Τρυπητή. Κορυφώθηκε σήμερα στο Αίγιο ο εορτασμός της ζωοδόχου πηγής με το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Τρυπητής να υποδέχεται πάλι χιλιάδες κόσμο από όλη την Ελλάδα. Τα τελευταία 4 χρόνια λόγω των έργων ανακαίνησης το προσκύνημα ήταν κλειστό και άνοιξε πρόσφατα. Με σύμμαχο τον καλοκαιρό οι προσκυνητές είχαν κατακλείσει το χώρο. Μετά την πρωινή πολυαρχιερατική θεία λειτουργία, ξεκίνησε η λιτανία έξω από το ιερό προσκύνημα και μέσω κεντρικών οδών κατευθύνθηκε στην πλατεία της Παναγίας Φανερωμένης, όπου εψάλλει δέηση. Μετά την καθιερωμένη ομιλία, η εικόνα της Παναγίας τοποθετήθηκε σε στολισμένο όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έκανε περιφορά σε οδούς της πόλης για την ευλογία των πιστών, προτού επιστρέψει στο ιερό προσκύνημα. Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο αρχαίος υφυπουργός εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης. Συνεχίζουμε, όπως είχα προλογίσει και εσείς, την πολιτική μας συζήτηση και έχουμε και συνέχεια. Θα καλησπερίσω τώρα τον δικηγόρο, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα, Γιώργο Τσίρη. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Κογκόλη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, είστε νέος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Έχετε βέβαια θητεία στα συνδικαλιστικά όργανα ως αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου επί σειρά ετών. Να ξεκινήσουμε. Για όσους δεν σας γνωρίζουν, ποιος είστε, τι κάνετε, είπαμε, είστε δικηγόρος, με τι άλλο ασχολείστε, ποια είναι η δράση σας. Μένετε στην Πάτρα, επιλέξατε να μείνετε στην Πάτρα. Είμαι αρχαίος, γεννήθηκα στην Πάτρα, ζω στην Πάτρα, έχω την οικογένειά μου στην Πάτρα και εργάζομαι στην πόλη αυτή. Είμαι δικηγόρος επί σειρά ετών και πράγματι η ενασχόληση με το συνδικαλισμό και με τα κοινά των δικηγόρων ήταν παράλληλη με την εργασία μου, γιατί και αυτή είναι μια έκφραση, μια πολιτική έκφραση και μια αναζήτηση επίλυσης προβλημάτων στον εργασιακό μας χώρο, αλλά κατ' επέκταση και σε κοινωνικά προβλήματα, γιατί οι δικηγόροι είναι ενεργό κομμάτι της κοινωνίας και πάντοτε αντιμετωπίζουμε και εμείς τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Και επιλέξατε να μείνετε στην Αχαΐα, βεβαίως. Δεν φύγατε ούτε για εξωτερικό, ούτε πουθενά. Λοιπόν, γιατί υποψήφιος βουλευτής, γιατί με τη Νέα Δημοκρατία. Υποψήφιος βουλευτής, γιατί έρχεται η ώρα που πρέπει να, όταν ένας χώρος στον οποίο παραδοσιακά ανήκω και ιδεολογικά ανήκω και έχω μία ταύτιση με τις ιδέες, τις απόψεις και τις ιστορικές επιλογές που έχει κάνει αυτό το κόμμα, όταν σε τιμάει με μία επιλογή και σου γίνεται η πρόταση να συμμετάσχεις σε ένα ψηφοδέλτιο για να καταθέσεις και τις δικές σου προτάσεις και να μπορέσεις να δώσεις και εσύ με τις δικές σου δυνάμεις αυτή την εργασία την οποία σου ζητείτε, δεν μπορείς να απορρίψεις μια τέτοια επιλογή. Είμαστε σε μια ηλικία στην οποία βιώνω καθημερινά και εγώ τα προβλήματα όλων των συμπολιτών μου, σαν γονιός, σαν εργαζόμενος, και νομίζω ότι δεν περισσεύει κανένας μας από μια μάχη για τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Mm-hmm. Γιατί με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί διαχρονικά έχω την άποψη, την πεποίθηση και την πίστη ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, σε κρίσιμες στρατηγικές επιλογές για την πορεία της χώρας μας. Είτε αυτή ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας, είτε αυτή ήταν η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αυτή ήταν σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή να βάλει πλάτη, ακόμα και με πολιτικό κόστος, όπως και πρόσφατα, τα χρόνια του μνημονίου, προκειμένου να μπορέσει αυτό το καράβι της χώρας μας να πλέει σε ήρεμα και σταθερά νερά. Τώρα, οι πολίτες, πέραν των πανελλαδικών ζητημάτων και των προβλημάτων που καταγράφουμε, που εν μέρει είναι κοινά βεβαίως και για μας, θα κληθούν να συγκρίνουν διακυβερνήσεις και σε επίπεδο Αχαΐας, ενώ ως προς την αποτελεσματικότητα. Γιατί κάποιος αχαιός θα πρέπει να επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία, τι καλύτερο κάνατε σε τοπικό επίπεδο? Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί δεν συμβαίνει πάντα το να σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις να συγκρίνονται δύο κυβερνησιμότητες. Δηλαδή η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της τετραετίας 15-19 και της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα.
Η άποψή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μέσα σε ένα δύσκολο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το οποίο είχε απρόβλεπτους παράγοντες εξωγενείς, όπως ήταν η πανδημία του κορονοϊού, όπως ήταν η ενεργειακή κρίση, όπως ήταν ο πόλεμος στη γειτονιά μας, κατόρθωσε να δείξει ότι μπορεί με σταθερά βήματα και με συγκεκριμένες επιλογές και να βελτιώσει την κατάσταση την οποία βιώσαμε τα 10 προηγούμενα χρόνια, αλλά και να δώσει την προοπτική ότι η επόμενη τετραετία θα είναι ακόμα καλύτερη αναπτυξιακά και οικονομικά για τη χώρα μας. Αυτό δεν είναι μόνο λόγια, φαίνεται και αντανακλάται και στους δείκτες, όσο και αυτοί αν είναι ψυχροί. Υπάρχει μείωση της ανεργίας, υπάρχει αύξηση της ανάπτυξης και των επενδύσεων, άρα έδωσε απτά δείγματα γραφής μέσα σε ένα δύσκολο χρονικό σημείο και περιβάλλον ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στα κρίσιμα σημεία. Τώρα, θα δούμε στη συνέχεια βέβαια ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την ανεργία. Νομίζω ότι η ανεργία μαζί με το δημογραφικό αλλά και η συμμετοχή είναι ένα πλαίσιο, είναι βασικές παράμετροι που θα πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα μας. Η Δυτική Ελλάδα και η Αχαΐα πρωταγωνιστούσε στην ανεργία. Τώρα βλέπω ότι έχει μειωθεί πάνω από 10 μονάδες. Βεβαίως, είναι μια αξιοσημείωτη μείωση. Είναι μια αξιοσημείωτη μείωση. Το δημογραφικό μικραίνει ο πληθυσμός μας. Η συμμετοχή των νέων λένε ότι αποφασίζουν το μέλλον μας για μας χωρίς εμάς. Πώς θα τους προσελκύσετε τους συγκεκριμένους ανθρώπους? Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση και άλλη διέξοδος, όχι με υποσχέσεις, ευχολόγια και κενού περιεχομένου απόψεις, αλλά μόνο με σκληρή δουλειά και ανάπτυξη. Ναι. Το δείγμα γραφής έχει δοθεί και έχει δοθεί και στην περιφερειά μας. Mm. Αναφερθήκατε σε δείκτες μείωσης της ανεργίας, η οποία ειδικά στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εντυπωσιακή. Από την τελευταία θέση μεταξύ των 13 περιφερειών έχει ανέβει η Δυτική Ελλάδα στις πρώτες τρεις. Ναι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει μια στόχευση, δεν έγινε τυχαία. Υπάρχει μια στόχευση, υπάρχει ένα κυβερνητικό έργο το οποίο αντανακλάται και στο έργο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υπάρχει ένα στρατηγικός προσανατολισμός της κυβέρνησης ότι όλα αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με νέες δουλειές, καινούργιες δουλειές, εξειδικευμένες δουλειές και όχι με μια απλά επιδοματική πολιτική ή ενίσχυση όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Ως εκ τούτων, είστε αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσμα στην Αχαΐα? Είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος γιατί οι πολίτες, πέρα από την δυσκολία της καθημερινότητάς τους, θα κληθούν να συγκρίνουν. Θα κληθούν να κρίνουν, να συγκρίνουν και να επιλέξουν. Και νομίζω ότι μέσα από μια ψύχρεμη αποτίμηση θα δουν ότι αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να συνεχίσει αυτό το έργο, το οποίο πράγματι θα δώσει μια προοπτική και για τη χώρα μας, αλλά και για τη Δυτική Ελλάδα. Κύριε Τσίρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του ΑΧΑΙΑ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε τώρα το ρεπορτάζ που προλογίσαμε, κυρίες και κύριοι, για την ανεργία και την εντυπωσιακή μείωσή της στην Δυτική Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση από άποψης δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας. Ωστόσο, βεβαίως, ο στόχος που τίθεται είναι αφενός η περαιτέρω μείωσή της και αφετέρου να έχει μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά αυτό. Η Δυτική Ελλάδα μείωσε σε 3 χρόνια κατά 13,7% τα αρνητικά ποσοστά της στην ανεργία και βρίσκεται πλέον κάτω του μέσου πανελλαδικού όρου στο 9,5%. Η μείωση της ανεργίας στο 9,5% κατατάσσει την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τρίτη στις 13 περιφέρειες από τη θέση 13 που είχε παλιά. Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα που έχει γίνει στα τελευταία 3 χρόνια. Δεν εφησυχάζουμε όμως. Θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και με όποιον τρόπο έχει μειωθεί η ανεργία να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παραδείγματος χάρη να συνεχίσουμε τους μηχανισμούς και τα εργαλεία που έχει περιφέρεια, όπως είναι ο μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Είναι ένα εργαλείο που βρίσκει τις απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος αλλά και ο άνεργος προκειμένου να καταρτίζεται συνεχώς για να παραμένει και αυτός και η επιχείρηση ανταγωνιστικός. Είναι ο μηχανισμός στήριξης επιχειρηματικότητας που απευθύνεται κυρίως στους μικρομεσαίους και στους μικρούς επιχειρηματίες προκειμένου να συντάσσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, το δίκτυό τους, τους βοηθάει στην κοστολόγηση σε μία σειρά από θέματα, χωρίς κόστος εννοείται. Είναι εργαλεία τα οποία βοηθούν στο να στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, να συγκρατούμε χαμηλά την ανεργία και βέβαια το βασικότερο απ' όλα να έχουμε ανταγωνιστικές
και υγιείς επιχειρήσεις στην περιοχή μας. Η έρευνα της Ελστάτ καταγράφει για τη Δυτική Ελλάδα μια σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας, επιβεβαιώνοντας και τα αντίστοιχα στοιχεία της Eurostat, που το τελευταίο διάστημα δείχνουν πως η Δυτική Ελλάδα έπαψε πλέον να είναι πρωταθλήτρια της ανεργίας, σημειώνοντας μάλιστα τη χρονιά που πέρασε τη μεγαλύτερη ποσοστία αύξηση στο σύνολο των απασχολούμενων από το 2011. Όμως η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συνεχίζει το σχεδιασμό της με στόχο να μειωθούν κι άλλο τα ποσοστά. Επίσης είναι πολύ βασικό να συνεχίσουμε την στήριξη των επιχειρήσεων μέσα και από το ΕΣΠΑ που ξεκίνησε ήδη το καινούριο ΕΣΠΑ το 2021-2027 με προγράμματα που να στηρίζουν την επιχειρηματικότητα. Μέσα από αυτά τα προγράμματα ένα μεγάλο μέρος κατευθύνεται σε προσλήψεις νέων ανθρώπων. Υπάρχει το εργαλείο του αναπτυξιακού νόμου που και επίσης δίνει τη δυνατότητα επιδότησης σε μια σειρά από επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών επιχειρήσεων. Ο στόχος είναι να πάμε έμπρος στο βαρός, δηλαδή τα προγράμματα που έχουμε να μην φτάσουμε στο τέλος του ΕΣΠΑ για να βγουν, να ξεκινήσουμε από τώρα την έκδοση προσκλήσεων και προγραμμάτων, ώστε πραγματικά στο τέλος του ΕΣΠΑ το 2027 να έχουμε πετύχει ακόμα πιο σημαντικούς στόχους και ένα άλλο θέμα, να έχουμε καταφέρει ενδεχομένως να γυρίσουν πίσω και άτομα που είναι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό σε νέες θέσεις εργασίας στην περιφέρειά μας. Τώρα, έχω μαζί μου και Ζεχίρη, ολοκληρώνοντας την πολιτική μας σήμερα συζήτηση, η οποία είναι εντεργή βεβαίως και παραμένει με φόντο τις εκλογές, τον συνεπικεφαλής του κόμματος Πράσινο και ΜΟΒ, μάλλον της συμμαχίας Πράσινο και ΜΟΒ, Δομήνικο Χρυσίδη. Τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Τον καλησπερίζω στην Πάτρα, στο Αχάια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στο Αχάια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Αχάια. Καλησπέρα στην Πάτρα, καλησπέρα στην Δυτική Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε σήμερα μαζί και να συζητήσουμε για το Πράσινο και ΜΟΒ, τη συμμαχία 7 πολιτικών δυνάμεων που κατεβαίνει σε επόμενες εθνικές εκλογές. Η συμμαχία, ποιοι είστε? Είστε οι οικολόγοι, οι πράσινοι, το ΜΟΒ? Το ΜΟΒ. Ο σκοπός μας, ξέρετε, ήταν να ενώσουμε τον πράσινο χώρο. Εγώ προερχόμενο από του οικολόγου πράσινου. Ο στόχο ο πρώτο ήταν να ενώσουμε τον πράσινο χώρο και τα καταφέραμε. Στην πορεία γίναμε πράσινο και ΜΟΒ. Και το ΜΟΒ ποια είναι? Τα κόμματα του κόμματος για τα ζώα, το κόμμα για τα ζώα, είναι το Βόλτ Ελλάδας, είναι το εκφεμινιστικό κίνημα και οι πειρατές. Και όλοι μαζί κατεβαίνουμε σε επόμενες εθνικές εκλογές. Τώρα, αυτή η συμμαχία, ξέρετε, έχει νόημα. Γιατί πέρα το ότι δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά για να κατεβάσουμε ένα κοινό προγραμματικό πλαίσιο, το πρώτο προγραμματικό πλαίσιο για τις εθνικές εκλογές που βγήκε για τις φετινές εκλογές τον Ιανουάριο, συνεργαζόμαστε ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλες αυτές οι δυνάμεις συντονίζονται γύρω από την ομάδα των πράσινων. Υπό το ευρωπαϊκό Volt, δηλαδή. Γύρω από την ευρωομάδα των πράσινων. Ελεύθερη συμμαχία. Μάλιστα. Free Alliance. Μάλιστα. Οπότε αυτό το μοντέλο πολύ καλή συνεργασία τόσων χρόνων, αυτή την εμπειρία, θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να τη φέρουμε στην Ελλάδα και να δώσουμε λύσεις στην Ελλάδα για τα προβλήματα της Ελλάδας. Ποια είναι τα προβλήματα? Τα κυριότερα τουλάχιστον, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, και αν υπάρχουν λύσεις στα σύγχρονα αυτά προβλήματα, κύριε Χρυσίδη. Τα προβλήματα της Ελλάδας είναι πολλά και πολυεπίπεδα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια συνεχόμενη κρίση, μάλλον σε πολλές κρίσεις, σε ένα γκρίζο πολιτικό σκηνικό, και γι' αυτό ίσως βάζουμε και δύο χρώματα, για να φέρουμε και μια πολυχρωμία, να δώσουμε λύσεις στις πολύχρονες προκλήσεις τις οποίες περνάει η Ελλάδα. Και νομίζω ότι αυτές που ταλανίζουν σίγουρα την κοινωνία έχουν να κάνουν με την οικονομία. Πρέπει να χτίσουμε μια οικονομία η οποία είναι παραγωγική, μια οικονομία η οποία φέρνει την καινοτομία, μια οικονομία η οποία θα βασίζεται στη δύναμη που έχει ήδη η Ελλάδα, και πρέπει αυτές να τις, και πρέπει να, οι επενδύσεις να, και κοινωνικές και οικονομικές, να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά τα πράγματα τα οποία ξέρουμε να κάνουμε καλά και τα κάνουμε μέσα στα χρόνια. Ωστόσο, αυτό είναι πολύ γενικό που ακούτε. Όμως, όταν μιλάμε για πράσινο και ΜΟΒ, θα πούμε σαφώς για τις πράσινες θέσεις εργασίας. Ξέρετε, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία πρέπει να μπουν στην καρδιά της πολιτικής πρότασης και να χρησιμοποιηθούν σωστά, έτσι ώστε να φέρουμε αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα, σύγχρονες λύσεις, και να τα φέρουμε και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το πρώτο σίγουρα που θέλουμε να μιλήσουμε είναι η οικονομία, μια βιώσιμη παραγωγική οικονομία. Το δεύτερο είναι δράση για την κλιματική κρίση. Ξέρετε, πολύ σαφώς το καταλάβατε, ότι όταν λέμε για πράσινο, μιλάμε και για κλιματική κρίση. Αυτό όμως πολύ πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει και μετάβαση σε μια πραγματική, σε μια πραγματικά βιώσιμη ενέργεια, η οποία είναι δίκαιη η μετάβαση. Και αυτό σαφώς θα γίνει μέσα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τι πρακτικά αυτό σημαίνει για τον πολίτη? Αυτό πρακτικά σημαίνει για τον πολίτη περισσότερα χρήματα στην τσέπη. Γιατί θα είναι πιο φθηνό. Σήμερα όμως γίνεται με ένα βίαιο τρόπο, δεν είναι δίκαιος. Και
αυτό το οποίο βλέπουμε τελικά είναι ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Η Ελλάδα μπορεί να το κάνει αυτό μέσα από ενεργειακές κοινότητες, μέσα από ιδέες οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, υλοποιούνται, θα τις φέρουμε και στην Ελλάδα με το πράσινο και μόβ. Θα είστε υποψήφοι στις προσεχείς εκλογές, έτσι δεν είναι, ως κόμμα πράσινο και μόβ, συμμαχία πράσινο και μόβ, θα έχετε ψηφοδέλτιο και στην Αχαΐα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Σαφώς, θα έχουμε υποψήφιους και σήμερα είμαστε στην Πάτρα μαζί με αυτούς, ναι, ναι, για να συζητήσουμε τους συμπολίτες μας, να συναντήσουμε φορείς, να συζητήσουμε τα προβλήματα, τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες της Πάτρας. Και θέλουμε να μείνουμε στις ευκαιρίες, γιατί αυτές ως πράσινο και μόβ θέλουμε να βάλουμε μπροστά. Και ποιος είναι ο εκλογικός στόχος, να μπείτε στη Βουλή? Γνωρίζω, έριξα μια ματιά πριν, εκτενή θα έλεγα, στο ιστορικό. Σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Ολλανδία, έχετε υψηλό ποσοστό. Ναι. Έτσι δεν είναι? Σαφώς, κοιτάξτε. Η σύμπραξη αυτή. Σαφώς. Ναι. Θέλουμε το 1,5%. Γιατί? Ναι. 1,5% είπατε. Θέλουμε το 1,5% ως αρχικό στόχος, που το οποίο νομίζω ότι είμαστε, ναι, είμαστε πολύ κοντά. Γιατί θέλουμε τη χρηματοδότηση. Ξέρετε, ναι, εμείς είμαστε μικρά κόμματα, δεν έχουμε τη χρηματοδότηση και ό,τι περιοδίσεις κάνουμε, τις κάνουμε με τα δικά μας έξοδα. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Μάλιστα. Ότι εμείς θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Γιατί? Γιατί έτσι θα μπορούμε να στήσουμε μια πολύ καλύτερη καμπάνια για το μέλλον. Αυτό είναι ιστορικό, αλλά θέλω να το πω στον κόσμο. Γιατί? Γιατί είμαστε 100% αυτοχρηματοδοτούμενοι. Δεν μας κινεί κανένα συμφέρον από καμία εταιρεία. Όμως βάζουμε μπροστά και τις ελπίδες μας. Τώρα. Το μίνιμουμ στόχο που θέτουμε είναι το 3% όμως. Αυτό θέλω να το πούμε στον κόσμο. Γιατί? Γιατί με 3% σημαίνει ότι βάζουμε τους βουλευτές μας μέσα στη Βουλή. Βάζουμε μέσα στη Βουλή τη φωνή που θα φέρει δράση για την κλιματική κρίση, για μια καλύτερη οικονομία, για μια ισχυρή κοινωνική πολιτική η οποία δεν θα βασίζεται στην ανεργία, στο επίδομα ανεργίας, αλλά στο επίδομα εργασίας για να μεταβούμε σε άλλα μοντέλα εργασιακών συνθηκών και σαφώς να δουλέψουμε για ένα σοβαρό κράτος. Ένα κράτος δικαίου. Κατανοητό. Το οποίο θα δουλέψει για τη δικαιοσύνη και τους πολίτες. Κύριε Χρυσίδη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Ήταν τιμή μου, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθούν τα νέα για τον αυριανό μας καιρό. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από το Αχαΐα. Ακολουθούν οι πολιτικές παρεμβάσεις. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Καλή συνέχεια. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης. 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος. 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης. 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη. 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Ιστορία της Ορθοδοξίας. Από αυτή την Κυριακή, η απογευματινή, σας προσφέρει το μνημειώδες εκδοτικό επίτευγμα της Εκδοτικής Αθηνών για το διαχρονικό μεγαλείο της Ορθοδοξίας σε υπερπολυτελείς σκληρόδετες εκδόσεις. Αποκτήστε τον πρώτο τόμο «Η Ζωή του Χριστού». Αυτή την Κυριακή, αποκλειστικά με την απογευματινή. Το Πάσχα για τους Έλληνες είναι μοναδικό. Όπως και η Lux Free. Το κορυφαίο προϊόν της χρονιάς. Καλό Πάσχα! Αυτός, ο άλλος και το παντελόνι του. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης συναντά τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Σκηνοθεσία Μάνος Καρατζογιάννης. Δευτέρα, 8 Μαΐου, στις 7 και στις 9.30 το βράδυ. Και Τρίτη, 9 Μαΐου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Απόλλων, στην Πάτρα. Εισιτήρια viva.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου Απόλλων. Σε συνεργασία με το ΔΥΠΕΘΕ Πάτρας.